Καλησπέρα. Μαζευτήκαμε λοιπόν εδώ σήμερα η ομάδα της Καλυθέας. Επίσης κάποια παιδιά τα οποία θεωρούνται ότι είναι ταλέντα από τον ομό, φόρεσαν και αυτά τη φανέλα της Καλυθέας προκειμένου να παίξουν σε αυτόν τον φιλικό αγώνα με την K20 του Πανετολικού, ο οποίος αγώνας είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Όλα τα έσοδα θα προσφερθούν στην προσπάθεια που κάνει ο αγαπητός του νομό Νικολάκης. Αυτήν όλη την διοργάνωση πρέπει να ομολογήσουμε ότι την ανέλαβε προσωπικά ο κύριος Σταύρος Ευαγγελίδης και βλέπετε το αποτέλεσμα. Πολύ καλοί φίλοι από τον Πανετολικό που εδώ και όλη τη χρονιά και από πέρσι θα έλεγα οι σχέσεις που διατηρούμε έχουν σφίξει αρκετά, με αποτέλεσμα σε κάθε μας κάλεσμα προς αυτή την ομάδα, ό,τι μπορούν να δώσουν, το δίνουν. Γι' αυτό άλλωστε η Καλυθέα, διαισθανόμενη όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Πανετολικός να έρθει κοντά μας, τίμησε και τον πρόεδρό του, τον κύριο Κουστούλα, με τιμητική πλακέτα για την προσφορά του γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και για το πόσο πλαισιώνει ομάδες σαν τις δικές μας και τις υποστηρίζει όσο μπορεί. Και βέβαια κοινωνικό πρόσωπο από την ομάδα του Μέγα Αλέξανδρο Πρόεδρε, όχι μόνο αγωνιστικό αλλά και κοινωνικό. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει η ομάδα μας. Φαντάζομαι και άλλοι φορείς, το βλέπουμε άλλωστε και στον τύπο και στα μέσα τα διαδικτυακά του νομού μας, μετέχουν στο να ευαισθητοποιούνται δηλαδή οι άνθρωποι και οι φορείς όλοι και οι σύλλογοι, πολιτιστικοί, αθλητικοί κτλ. Προκειμένου να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ο καθένας από τη μεριά του και από το μετερίζι μας. Τι να πω άλλο, συγκίνηση επικρατεί, Άγιες Μέρες έρχονται, η Ανάσταση του Χριστού πλησιάζει, ας αναστηθεί και αυτός ο μικρός μας φίλος ο Νικόλας και η οικογένειά του να γευτεί αυτή τη χαρά της Ανάστασης του Χριστού στο παιδί τους. Αυτό δεν έχω να πω εγώ κάτι άλλο, θα ήθελα να πει δύο λόγια και ο κύριος Ευαγγελίδης, ο οποίος οργάνωσε όλη αυτή την προσπάθεια, όλο αυτόν τον φιλανθρωπικό αγώνα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και για την παρουσία της ΠΑΕ Πανετολικός που με το πρώτο τηλεφώνημα που τους κάναμε για το σκοπό του αγώνα ανταποκρίθηκαν θετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κοστούλα, μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Πανετολικός. Έχουμε επισκεφθεί πάρα πολλές φορές σε εγκαταστάσεις Πανετολικού. Είναι ένα κόσμημα για την Ελλάδα. Μια ομάδα πρότυπο, μοντέλο, που έχουμε άλλη μια φορά την ευκαιρία να τους συναντήσουμε από κοντά. Πρώτη φορά έρχονται στον ομό μας για φιλανθρωπικό αγώνα, φιλικό αγώνα. Είναι μαζί και ο προπονητής της K20, η παλιά δόξα της ΠΑΕ Καστοριά, ο κύριος Λουτσιάνο. Και ο κύριος Νταλακούρας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Νταλακούρα, που είναι υπεύθυνος σωμάτων υποδομής, που είναι και αυτόν παρόν. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σαν σωματείο, σαν ακαδημία που εκπροσωπώ εγώ, μαζί με τη διοίκηση της αντρικής ομάδας. Είμαστε μια οικογένεια. Και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτό το μικρό μας φίλο, τον Νικόλα, έναν φιλανθρωπικό αγώνα που τα έσοδα θα πάνε στον Νικόλα. Και μια ευκαιρία για τα παιδιά να αγωνιστούν με μια ομάδα αξιόλογη, σε επαγγελματικά πρότυπα και να δείξουν τις δυνατότητες που έχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κόσμο και καλή Ανάσταση. Πολύ ωραία. Ευκαιρία σήμερα είχαμε βέβαια να τιμήσουμε και την ΚΑΠΑ 14 της Καλυθέας, η οποία δύο στροφές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος μαθηματικά έχει κερδίσει το πρωτάθλημα, τον τίτλο. Να συγχαρούμε τον προπονητή των Ακαδημιών, τον κύριο Νικολαίδη, το οποίο χτες είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε τη δουλειά που έχει κάνει, βλέποντας και τον αγώνα της ΚΑΠΑ 12 και τον αγώνα της ΚΑΠΑ 14, κόντρα στην Κορισσό, στις αντίστοιχες ομάδες της Κορισσού. Εντάξει, είναι γενικότερα πανηγυρικός ο τόνος και συγκινητικός ταυτόχρονα. Αυτό.